Να έρθουμε λίγο στην Κρήτη, να πάμε. Ηράκλειο. Ηράκλειο. Ομάδα Ζωδρό, που προχώρησε σε κάποιες καλλιτεχνικές δημιουργίες εμπνευσμένες από τους ήρωες της Επανάστασης του 21. Και θα μιλήσουμε με την κυρία Γωγό Πιλάτου, μέλος εθελοντικής ομάδας Ζωδρό. Κυρία Πιλάτου, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για πείτε μας για αυτές τις ξεχωριστές δημιουργίες με έμπνευση από την Επανάσταση του 21. Ναι, μετά από πρόταση από τον Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου μέσα Αλικανασού, κύριε Περισσινάκη, αναλάβαμε να κάνουμε το χώρο έξω από το σχολείο πιο όμορφο και θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό τον τοίχο, το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, στους ήρωες 21 που πάλεψαν για να έχουμε ιστορία την ελευθερία μας. Πού ακριβώς είναι, και... σε ποιο σημείο, για πείτε μας. Ορίστε. Σε ποιο σημείο είναι ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη δημιουργία, σε ποιο σημείο της πόλης. Είναι στη Νέα Αλικανασό. Ναι. Είναι ακριβώς έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικανασού και από τον Ηρώδα, το ποδοσφαίρου, το γήπεδο. Είναι ένας τείχος που έχει την Μπουμπουλίνα, τον Καραϊσκάκη, πια τον Παπαφλέσσα, την Μαντό Μαυρογένους και αποθέγματα ηρών που περνάς και μπορείς να σκεφτείς και να συζητήσεις με τα παιδιά σου την ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό. Και το κάναμε μαζί με πολίτες, εθελοντές και διαμορφώσαμε ένα χώρο πια ιδιαίτερο εκεί. Πόσο καιρό σας πήρε για να δημιουργήσετε αυτό το όμορφο θέαμα που βλέπει κανείς περνώντας το σημείο? Μας πήρε μία εβδομάδα περίπου. Πήγε αρχικά η υπηρεσία καθαριότητας και έβγαλε μεγάλα γκόδια σκουπίδια. Έπειτα πήγαμε εμείς και δώσαμε χρώμα και αρχίσαμε να ζωγραφίσουμε με τους εικαστικούς, την Νίκη Καράνοβα και την Νικόλ Πίθα. Άλλοι εθελοντές έγραψαν αποθέγματα των ηρώων που μας εμπνέουν ακόμα και τώρα και είναι και επίκαιρα πολλά από αυτά ακόμα. Η μεγαλύτερη επανάσταση είναι του πνεύματος, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και ελπίζω να εμπνευστούμε από όλα αυτά. Εντάξει, εμείς να ευχηθούμε βέβαια να προσέξουμε όλοι αυτές τις όμορφες δημιουργίες, να τις διατηρήσουμε, γιατί μέσα από την εικόνα τους και μέσα από τη συγκεκριμένη οπτική προκύπτουν και πάρα πολλά μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Πιλάτου.